Και έτσι, ελάτε λίγο με πολύ απλές σκέψεις να κάνω ένα κέρασμα. Κάτι απλό θα κεράσω. Δηλαδή, κάτι που να πάει για τα μέσα μας. Δύο πολύ απλές σκεψούλες, δηλαδή ιστοριούλες, που διάβασα, άκουσα και ελάτε να μοιραστούμε παρέα με αυτό το κέρασμά μου για την ώρα και πιστεύω το θέλω να είναι κάτι καλό για όλους. Και πρώτη ιστοριούλα μικρή, όμως και οι δύο αληθινές πέρα ως πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος φάρμα, νομίζω κάτι μου είπαν. Είναι αυτό ακριβώς. Το λέω προλαμβάνω για να δούμε, για να νιώσουμε, να γνωρίσουμε πως ναι, είναι αλήθεια στη ζωή μας. Υπάρχει πίκρα, το παράπονο, η λύπη, η στενοχώρια, τα όλα, τα πόσα, τα προβλήματα και μέσα μας και γύρω μας και δίπλα μας. Κι όμως και μετά από τα πολλά και τόσα αρνητικά και από τα γιατί και γιατί και δεν έγινε και θα ήθελα, υπάρχει όμως γίνει καλή πλευρά που κάποιοι εσκεμμένα κρύβουν. Δεν ξέρω γιατί. Κρύβουν. Όμως είναι αληθινά. Και αν μαζί ψάξουμε είναι πάρα πολλά. Εγώ βρήκα μόλις και όλα δύο από τα πάρα πολλά και θέλω τώρα να τα μοιραστούμε. Πάμε λίγο πριν τον πόλεμο. Ήταν ο Νικόλας και ό,τι είχε πάει στο μοναστηράκι εκεί στην Αθήνα, ξέρετε, για να αγοράσει ένα καινούριο πορτοφόλι, πορτοφολάκι, να βάλει τα λιγοστά χρήματα, χαρτάκια μέσα κλπ. Βγαίνοντας από το μαγαζί, τη στιγμή που έκανε τη μεταφορά, ορμάει ένα από τα κλασικά έκφραση και τίποτε παραπάνω, κλεφτρώνει, χρά, παρπάζει το καινούριο γεμάτο, ας πούμε, πορτοφολάκι και πάει να την κοπανίσει. Τότε λοιπόν ο υπάλληλος το βλέπει από το μαγαζί και φωνάζοντας αρχίζει να τον κυνηγά. Κλέφτης, κλέφτης, πιάστε τον. Από κοντά ο Νικόλας να τρέχει και να λέει: όχι, δεν είναι κλέφτης, εγώ του το έδωσα. Τέλειωσε η ιστορία μας. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν γεμάτος με αγάπη ο Νικόλας. Έσταζε αγάπη από τα μαλλιά του, από τα μάτια του, από τη γλώσσα του, την τσέπη του να βγάλει, να σου δώσει αγάπη είχε μέσα. Παντού είχε αγάπη. Και αργότερα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, είναι σε όλους γνωστός, ο Παπα-Νικόλας Πλανάς, ο οποίος είναι και Άγιος. Όχι πολύ παλιά, πριν τον πόλεμο περίπου ήταν η εποχή του. Κοντά μας, τον αιώνα μας, ζωντανός. Έτσι. Να λοιπόν, που αν σε εμάς κάποιος σήμερα κάτι απλό έκλεβε, όρμα, πιάστον, τον, χτύπα τον, μαχαίρωσέ τον. Αυτός όμως αγάπη. Παντού αγάπη. Εγώ του το έδωσα, λέει. Εμείς τι θα λέγαμε σε πάρουμε η περίπτωση. Να τον πιάσουμε και να τον κομματιάσουμε. Ό,τι και να μας πει, από μια καραμέλα μέχρι οτιδήποτε. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι σε κάθε εποχή. Ευτυχώς φροντίζει ο Θεός από μικρά, από μεγάλα, από τεράστια, αλλά και από ανώνυμα μικρά γεγονότα να μας δείξει ότι υπάρχει το αγκάθι, υπάρχει όμως και το λουλούδι. Υπάρχει λύπη και βρωμιά, υπάρχει όμως η χαρά και ο ήλιος, το φωτεινό, το χρώμα, το άρωμα. Πόση βρωμιά, αλλά και πόσο άρωμα. Και βλέπετε, περνάς από διάφορες περιοχές και μυρίζουν πολύ άσχημα. Και αρκεί σε μια στροφή, πάνω σε ένα φράχτη, ένας βασιλικός, ένα γιόκλεμο και τα μοσχοβολάει το σύμπαν και λες, τι γίνεται, φίλε, πλησιάζει και λες, καλά. Αυτό το λουδάκι μοσχοβόλα, ναι, αυτό το μικρό, έχει απλώς όλη την περιοχή ένα υπέροχο γλυκό άρωμα. Ειδικά εκείνα τα λουδάκια που είναι πολύ ωραία και μου αρέσουν τη νύχτα μόλις πέφτει ο ήλιος. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Κάτι πολύ ωραίο γλυκά λουδάκια. Και να περάσω και στο δεύτερο κέρασμα και να κλείσω την παρέα που ήταν τόσο μικρή. Σαν ένα γεια και να φύγω να πάω στο καλό μου που αρχίζει τη δουλειά σας. Την παρόμοια εποχή ήταν η κυρία Βασιλική. Ήταν μια γιαγιά, καλόβλεπε, καλά άκουγε, ό,τι να ήταν. Ετών πάνω από 90. Όπου λοιπόν ήταν γάμος, μνημόσυνο, χαρά, να κύριε Βασιλική. Να ακούσει τη θεία λειτουργία και μετά κυνηγούσε τα μυστήρια. Γάμος, βάφτιση, κηδείες, θάνατος μέσα. Και έμπαινε και μάζευε. Ρίζια ήταν, κουφέτα ήταν, πορτοκαλάδες, κουτιά, χαρτιά, μεταλλικά. Τα μάζευε όλα και τα πήγαινε. Τι τα έκανε. Κανείς δεν ήξερε. Και ρωτούσαν οι άνθρωποι, τι κάνει αυτή η τρελή γριά. Του έχει χαμένο, το ρίζει, τρώγεται. Δεν τρώει, βρώμικο είναι. Μα τα κουφέτα, μα τα κουτάκια από τις κοκακόλες τα πουλάει. Τι κάνει. Πέρασε ο καιρός. Και έμεινε για η σκεφτή, η μορλή, που και ξέρετε, αν γινόταν και κανένας γάμος και περίσευε και κανένα καρασάκι, το τσιμπούσε η γιαγιά και το κατάπινε κιόλας. Και λέγανε η μορλή. Πέρασε ο καιρός. Έφυγε η γιαγιά. Πάει η κυρία Βασιλική μακριά, ψηλά, εκεί που δεν ξέρω αν καταφέρουμε εμείς να πάμε. Στους ουρανούς, μέσα στα σύννεφα, στα όμορφα, στα ωραία. Να ερεμήσει και να ξεκουραστεί για πάντα. Πολύ όμορφα και υπέροχα. Λοιπόν, άνθρωπος που την ήξερε κοντά της, ήρθε να μας ομολογήσει. Τον έπαιρνε ένα διαστήματα κύριε Βασιλική, πήγαινε στην τράπεζα, άνοιγε λογαριασμούς και είχε μέσα πόσα λεφτά. Και του έλεγε: πάρε αυτά για αυτή την κοπέλα για το χειρουργείο. Πάρε αυτά για αυτό τα παιδιά, τα φτωχά να παντρευτούν. Πάρε αυτά που είναι αλλοδαποί να βγάλουν χαρτιά. Πάρε εκείνο, πάρε εκείνο. Πουλούσε τα πάντα, φίλοι μου, έμενε με την εικόνα της τρελής, της χαρής, της γριάς και ανέστησε πόσα σπίτια.
πόσες οικογένειες, πόσους ανθρώπους. Να φίλοι μου, αυτή είναι η αγάπη του Χριστού, αυτή είναι η άδολη αληθινή αγάπη, η προσφορά, η ομορφιά, απλά πράγματα, ταπεινά, ακόμη και στο κορυδιλίκι, ακόμη και στο χαζό. Και όμως αυτός ο άνθρωπος έμεινε ζωντανός να αγαπάει, να συγχωράει και να πηγαίνει. Και ας τη λέγανε, και ας τον λέγανε. Είδατε και προηγούμενο Παπα-Νικόλας, τι είπε, εγώ του το έδωσα. Πού εμείς θα μας κλέψει κάποιος και να πούμε εγώ του το έδωσα, άπαπα, ορμάμε κατά πάνω με νύχια, με δόντια, με αστυνομίες, με φίλους, με γροθιές, με μπουνιές, με μπουνιές. Γιαγιά, δύο πράγματα, τι λέγανε, αλλά αυτή μοίραζε, μοίραζε. Ήταν αυτή που σκούπιζε τη βρωμιά. Και ποιο ξέρει, θα την είπαν, τσιγκούνα, χιφτοπούλα, μαζεύεις τα σκουπίδια, κάνεις τι τα κάνεις. Και αυτή όμως από τα μία, από τη μία τσέπη και από την άλλη τάιζε κόσμο, αλλά τάιζε κόσμο με αγάπη, πολύ αγάπη. Αυτό φίλοι μου είναι και το ωραίο. Σταμπέλος Κλίμης, τα σέβη μου.